Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Θα ξεκινήσουμε κανονικά την παρουσίασή μας με την παρουσίαση της τεχνολογίας και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Βλέπω ότι ο ήχος είναι εντάξει, οπότε θα αρχίσουμε αμέσως. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και εγώ κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Οπότε, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ πέρα ένα πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή. Και σε αυτόν τον πίνακα ήθελε να απεικονίσει το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον είχε στο μυαλό του, για το πώς θα ήταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή την οποία ζούσε. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε και εσείς στον πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών πάνω στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, αλλά και σε λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα οχήματα και τα μέσα μεταφοράς, παρόλο που διευκόλυναν την καθημερινή μας ζωή και μας έφεραν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, είχαν και μερικά μειονεκτήματα. Και έχουν φυσικά. Κάποια από αυτά, όπως βλέπουμε εδώ, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και, κατά τη γνώμη μου, το κυριότερο πρόβλημα από αυτά, όπου είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι όταν ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, όπως ξέρετε, είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες της γης μέσω της τόξινης βροχής και άλλων φυσικών φαινομένων. Επίσης, να υπογραμμίσω γιατί θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα από όλα αυτά που προκαλούν τα μέσα μεταφοράς, είναι το γεγονός ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν δεν πάρθουν τώρα κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του, τότε σε 30 χρόνια ή σε 20, ακόμα και τώρα, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε πίσω. Διότι η γη θα έχει καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσει να γίνει καλά όπως ήταν πριν. Ενώ τα άλλα μειονεκτήματα που έχουν τα οχήματα, για παράδειγμα η ασφάλεια, εάν πάρουμε τα σωστά μέτρα, μπορούμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα ατυχήματα. Ενώ η κατάσταση, μάλλον η περίπτωση του περιβάλλοντος είναι λίγο διαφορετικό, το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Και πάμε στο επόμενο μας πρόβλημα, το οποίο είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε εμείς το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διαδικασία της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Οπότε, ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων τα οποία λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ίσως ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά της γης από την επιφάνεια που είναι, στο δεύτερο επίπεδο, όπου σε αυτό το επίπεδο δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες, ριάκια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν οι άνθρωποι στην κατασκευή του δρόμου τοποθετημένου πάνω σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη την τεράστια κατανάλωση υλικών, αλλά και τα περισσότερα έξοδα που έχουμε, διότι
όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να χτιστούν οι κολόνες και είναι πολλά περισσότερα τα έξοδα από ότι για μια γραμμή που είναι στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή πάνω στη γη. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο και στις μέρες μας που βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι η μόνη διαφορά με το τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το τελεφέρικ και δεξιά έχουμε τα ενέργεια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και εδώ πέρα έχουμε ακόμη έναν πίνακα αυτού του καλλιτέχνη επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στη εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως ξέρετε, όχι μόνο για μεταφορά, αλλά και για διάφορες άλλες χρήσεις, όπως αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα έχουμε μία διατομή της σιδηροδοχείας χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, όπου εξασφαλίζουμε την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Έχουμε και το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το κενό κάτω από τις χορδές. Μετά έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροδοχείας που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροδοχείας όπου κυλούν τα οχήματα. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροδοχείων, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, σεισμούς, τσουνάμι και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς γρήγορες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για τον περιβάλλον, καθώς μιλάμε για eco-friendly οχήματα. Υπήρχαν τρεις μορφές δομών γραμμής, από αυτές που μας είχε τότε παρουσιάσει η εταιρεία, η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η έκαμπτη. Έχουν προσθεστεί επίσης και δύο ακόμα, όπου είναι το υπερελαφρύ και το φορτίο, για τα οποία θα σας πω στα νέα που έχουμε σήμερα, όπου τα λέει λεπτομερώς ή τουλάχιστον με κάποια λεπτομέρεια για να δείτε κι εσείς λίγο πώς φαίνονται. Εδώ προς το παρόν θα σας δείξω τα τρία βασικά. Έχουμε εδώ την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη γραμμή και εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα που μας δείχνει την άκαμπτη γραμμή. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει έρθει μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς μας αφορά πάνω απ' όλα η ασφάλεια του περιβάλλοντος ή καλύτερα να μην
μολύνεται το περιβάλλον από κάποιο μέσο μεταφοράς. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδυτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και τη βελτίωση της αεροδυναμικής τοπόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής, ο πιστέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway, είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση αέρα μειώνει και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερος από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Και να συμπληρώσω επίσης ότι μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγκυκτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία ή και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χωρών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Εδώ, όπως βλέπετε, στο πρώτο εικονίδιο έχουμε το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται ή μάλλον προορίζεται για αστική χρήση, δηλαδή για μετακίνηση ανθρώπων μέσα στις πόλεις. Και η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να πάρει αυτό το όχημα είναι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπου είναι αρκετά γρήγορο και πρέπει να κρατάμε στην άκρη ότι είναι για μέσα στην πόλη, οπότε δεν μπορεί να πάρει και πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, οπότε είναι μια χαρά 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι, ενώ το μεγάλο, μάλλον το όχημα για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ σας παρουσιάζω ένα διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με την επικινδυνότητα ή τα ατυχήματα που τίνει να κάνει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μεταφοράς που βλέπετε. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές και παρατηρούμε πως ακόμα και το δεύτερο ποσοστό έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τις οδικές μεταφορές και πόσο μεγάλη διαφορά έχει το πρώτο με το τελευταίο που είναι τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο που είναι σχεδόν μηδενικό. Τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο και αποτρέπει τη χων σύγκρουση με οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους. Και αυτό φυσικά μειώνει τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που αυτό σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Και στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως ξέρετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Και η υπέργεια μεταφορά ταχύτητας λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς.
αυτά θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιοχές δαπάνες. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Βλέπουμε μετά πόσο μεγάλη διαφορά έχει με τις οδικές μεταφορές και με το σιδηρόδρομο, αλλά και πόσο μάλλον με τα οχήματα της Skyway που έχουν, υπενθυμίζω, το πράσινο ποσοστό που είναι στο τέλος. Μετά πάμε στο δεύτερο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς με το προηγούμενο διάγραμμα. Έχουν ανέβει φυσικά τα ποσοστά εδώ πέρα σε σχέση με πριν. Παρ' όλα αυτά, τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να κρατάνε το μικρότερο ποσοστό. Στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, έχουμε άλλα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε τις οδικές μεταφορές ή εδώ στα οχήματα τα οποία κινούν με τέσσερις ρόδες. Άμα θυμάστε τις οδικές μεταφορές, τις είδαμε και σε ένα άλλο διάγραμμα νωρίτερα, όπου είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό, και αυτό ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα ή αλλιώς τα ατυχήματα που τείνουν να κάνουν. Οπότε, λάβοντας υπόψη το προηγούμενο διάγραμμα και αυτό, βγαίνουμε στο συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς κάνουν από τη μια τους περισσότερους ρήπους και προκαλούν τα περισσότερα ατυχήματα. Βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά έχουν με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα το σιδηρόδρομο ή το όχημα που λειτουργεί μαγνητική αιώρηση. Και φυσικά, μην ξεχνάμε και τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, πράγμα που είναι πολύ θετικό. Εδώ, στο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθεί μετά από αυτό το όχημα που λειτουργεί μαγνητική αιώρηση, μετά το αεροπλάνο, βλέπουμε και τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και μετά τα οχήματα της Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα, στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ, τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, όμως εδώ είναι και ένα διάγραμμα το οποίο θέλει να δείξει το πλεονέκτημα κάποιου μέσου μεταφοράς και όχι το μειονέκτημα. Βλέπουμε ότι το μετρό έχει μία μικρή διαφορά με αυτό, και το τραμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τα οχήματα της Skyway, όπου σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα έχουν το μικρότερο ποσοστό μεταφορικής ικανότητας. Και πάμε τώρα στο επόμενο διάγραμμα και τελευταίο, όπου σύμφωνα με αυτό τα οχήματα της Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορα όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε από τα διαγράμματα και θα σας δείξω λίγο και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων, καθώς δεν είναι... Δηλαδή, είναι σημαντική η μεταφορά των ανθρώπων, αλλά είναι και πολύ σημαντική η μεταφορά αγαθών, έτσι ώστε να ζούμε κι εμείς άνετα, πιο άνετα. Οπότε, για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί και αυτά τα μέσα μεταφοράς, όπου θα κάνουν τη καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε το σαν ένα τεράστιο φορτηγό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει τόσους πολλούς τόνους αγαθών,
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές, όπως ξέρετε. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει τη μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Ekaterina Park, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το EcaFest, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και έργα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Εδώ πέρα έχουμε λογότυπα διάφορων εταιριών που σίγουρα όλοι σας γνωρίζεστε και είστε χρήστες τουλάχιστον ενός από αυτές τις εταιρείες. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν πίστευε ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες με την τεχνολογία Skyway είναι ότι και αυτή ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά σαν μια ιδέα. Μετά έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έχει γίνει ένα έργο πολύ υποσχόμενο, το οποίο έχει πολλά να προσφέρει επίσης στην ανθρωπότητα. Και μια μέρα θα γίνει και θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα και θα το χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Και για αυτό το σκοπό μην χάνετε τον χρόνο σας, επενδύστε όσο ακόμα έχετε ευκαιρία, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς και διαρκώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας συνοψίσουμε σε αυτή την παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να εκπληρώσει τις ανάγκες του με το καλύτερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε στην άλλη παρουσίαση, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράφετε σχόλια και παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο και μπορούμε να τα
συζητάμε εδώ πέρα. Και αφού έκανα αυτή τη διευκρίνηση, τώρα προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση που αφορά τα νέα της εβδομάδας. Στο πρώτο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε, μάλλον είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουνίου και εκπρόσωποι του έργου μεταφοράς χορδών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συναντήθηκαν με μηχανικούς από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Έρευνας στη Σάρτζα, το DTPS, τα αρχικά, και η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από το Πάρκο Έρευνας και Τεχνολογίας. Σήμερα οι ειδικοί του DTPS αναζητούν λύσεις για την έναρξη των δημόσιων συγκοινωνιών στη Σάρτζα και συγκεκριμένα το τραμ. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έρευνα στο πανεπιστημιακό χώρο που βρίσκεται κοντά στο τεχνολογικό πάρκο. Το DTPS έχει στρέψει την προσοχή του στην μεταφορά χορδών κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Από πολλές απόψεις, αυτή η τεχνολογία είναι ανώτερη από τις υπάρχουσες λύσεις μεταφοράς επιβατών. Στη συνάντηση με την DTPS, οι εκπρόσωποι του έργου έκαναν μία παρουσίαση για την τεχνολογία και εξήγησαν λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα του ανεσταλμένου συστήματος μεταφορών. Και με αυτό τελειώνω το πρώτο άρθρο. Να υπενθυμίσω πριν πάω στο επόμενο μας νέο για σήμερα, ότι τα αντίστοιχα links που θα σας οδηγήσουν σε αυτά τα άρθρα τα οποία αναφέρω εδώ πέρα, υπάρχουν στα social media που έχουμε δημιουργήσει ειδικά για τους μέτοχους και για αυτούς που ενδιαφέρονται για την εταιρεία. Και εκεί πέρα φυσικά αναρτούμε όλα τα links, τις ενημερώσεις και όλα αυτά που σχετίζουν με την εταιρεία και μπορείτε να πατήσετε στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο ή άλλα νέα τα οποία δεν διαβάζουμε στην παρουσίαση. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι ένα νέο που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου. Η μεταφορά χορδών είναι εξοπλισμένη με σύστημα μικροκλίματος. Εξασφαλίζει άνετη εσωτερική θερμοκρασία σε ζεστό και κρύο καιρό. Εδώ μέχρι στιγμής, όπως μάλλον καταλαβαίνετε, είναι ένα άρθρο το οποίο είναι σχετικά για τα πλεονεκτήματα ή ουσιαστικά να σας πω κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο μέσω μεταφοράς, που πιστεύω θα σας είναι πολύ ενδιαφέρον, οπότε σας παρακαλώ, δώστε λίγο προσοχή στα επόμενα πράγματα που θα πω. Οι μηχανικοί από τον προγραμματιστή της εταιρείας εξήγησαν πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή. Και τώρα θα σας πω τα κυριότερα σημεία. Μέσω ενός αισθητήρα διοξιδίου του άνθρακα, το σύστημα μικροκλίματος ρυθμίζει αυτόματα την ανταλλαγή του αέρα στο σαλόνι. Όσο περισσότεροι επιβάτες, τόσο περισσότερος καθαρός αέρας μπαίνει μέσα. Που αυτό, άμα το σκεφτούμε στα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, γίνεται, νομίζω, το ακριβώς αντίθετο. Σε ένα λεωφορείο, σε περισσότεροι επιβάτες, πιστεύω υπάρχει λιγότερος φρέσκος αέρας. Το σύστημα περιλαμβάνει μία επιλογή προετοιμασίας βόλτας. Επιτρέπει τη δημιουργία της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σαλόνι πριν από την μεταφορά επιβατών. Παρά το μικρό του μέγεθος, το σύστημα μπορεί να παρέχει θερμοκρασία σαλονιού μεταξύ 18 βαθμών Κελσίου και 23 βαθμών Κελσίου πάνω από το 0, ακόμα και αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 55 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Για να μειωθεί το φορτίο στο σύστημα κλιματισμού, τα παράθυρα του οχήματος με χορδές είναι εφοδιασμένα με φημέ τζάμια, όπου αυτό προσθέτει πρόσθετη θερμομόνωση. Σε αντίθεση με τα συμβατικά οχήματα, το συμπύκνωμα από το σύστημα μικροκλίματος, τα οχήματα με χορδές, αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία και στη συνέχεια απορρίπτεται σε καθορισμένους χώρους. Η διάρκεια ζωής του συστήματος μικροκλίματος αντιστοιχεί στην διάρκεια ζωής του τροχαίου υλικού, δηλαδή 25 χρόνια. Μπορείτε να διαβάσετε την αρχική είδηση στο επίσημο ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας. Το link για να το διαβάσετε υπάρχει στο αντίστοιχο άρθρο, το οποίο σύνδεσμος υπάρχει στα social media, όπως είπα νωρίτερα. Και τώρα πάμε στο επόμενο μας νέο,
το οποίο αφορά και τις 5 χορδές που είπα στην πρώτη παρουσίαση. Λοιπόν, όπως είπα, υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο κέντρο τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας πω και τα πλεονεκτήματα του καθενός από αυτά. Έχουμε το πρώτο, το οποίο είναι το ευέλικτο, δηλαδή το χαλερωμένο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό της βάρος. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο είναι το υπερελαφρύ, όπου εδώ η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Για μακροπρόθεσμες περιστάσεις, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για το τελεφερίκ. Σε σύγκριση όμως με αυτές τις σπυροειδείς ράγες σωλήνων, θα ήταν ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότερη στη συντήρηση. Η επόμενη μας γραμμή είναι η μυάκαμπτη, όπου το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι η δομή της τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Το επόμενο είναι η άκαμπτη γραμμή, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και για μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω, και αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Η επόμενη δομή είναι της εμπορευματικής γραμμής. Οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, μία μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης και την δομή της τροχιάς. Μπορείτε για αυτό το άρθρο να διαβάσετε επίσης στον επίσημο ιστότοπο του προγραμματιστή της εταιρείας για περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα πάμε σύντομα να σας υπενθυμίσω και για την προσφορά που τρέχει από τις 1η Μαΐου και τελειώνει στις 14 Ιουλίου, δηλαδή σε μερικές μέρες, όπου το πρώτο στάδιο του Skyward Community, το Champions Challenge, διεξάγεται στο δικό σας προσωπικό γραφείο. Αυτό πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαγωνισμού μεγάλης κλίμακας με βραβεία που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δομών των συνεργατών σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες υπάρχουν και τα αντίστοιχα άρθρα ουσιαστικά, όπου και γι' αυτά στέλνουμε links στα social media και μπορείτε να διαβάσετε εκεί για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και την διαδικασία που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να πάρετε μέρος, για το πώς θα κερδίσετε τα βραβεία κτλ. Και φυσικά μπορείτε εκεί να γράφετε και στα chat και τις ερωτήσεις που έχετε σχετικά με αυτά. Οπότε, με αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για το χρόνο που αφιερώσατε για να ακούσετε αυτή την παρουσίαση. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα.
Βλέπω ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας σχόλια που γράφετε και για μια ακόμη φορά για την προσοχή σας. Ελπίζω αυτά να σας βοήθησαν και να καταλάβετε περισσότερα πράγματα. Οπότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και, και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.